playing at my house, my house. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Post Alternative. Σήμερα έχουμε περισσότερο συναυλιακά και δισκογραφικά νέα από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Να πούμε ότι ανακοινώθηκαν αρκετά πράγματα για το φετινό καλοκαίρι και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αλλά θα τα μάθουμε όλα σε λιγάκι. Προς το παρόν όμως να σας πω ότι έχουμε επιστροφή και από τους Black Keys, οι οποίοι κυκλοφόρησαν ένα single μέσα στην εβδομάδα που πέρασε με όνομα Fever. Είναι ήδη διαθέσιμο. Γενικά υπήρχε λίγη παραφιλολογία γύρω από το συγκεκριμένο. Έλεγαν σε πολλούς δεν άρεσε βασικά. Και κάποιος είπε ότι είχε λικαριστεί από έναν παραγωγό το συγκεκριμένο κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν έτσι γρήγορα. Γιατί κανονικά θα κυκλοφορούσε πιο αργά το άλμπουμ. Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του είναι στις 13/5 και θα λέγεται Turn Blue. Και έχουν περάσει 2,5 χρόνια από το El Camino. Περιμένουμε την επόμενη δουλειά των Black Keys, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ. Θα τους δούμε τώρα σε κάτι πάρα πολύ γραφικό πλέον, αλλά τι να κάνουμε, Lonely Boy και επιστρέφουμε. Στα εγχώρια συναυλιακά νέα λοιπόν, εκτός από την ανακοίνωση του Woodkid, βασικά δεν ήταν ακριβώς επίσημη ανακοίνωση μέσα στην εβδομάδα αυτή. Στις αφήσεις για την περιοδία του Woodkid εμφανίστηκε και η Αθήνα. Στο Rogueway λοιπόν λένε ότι θα παίξει, από ό,τι φαίνεται. Και δεν μπορούμε να διαψεύσουμε εμείς τον καλλιτέχνη τώρα, ο οποίος έβγαλε επίσημη αφήση, άσχετα άμα η διοργανωτρία εταιρεία στην Ελλάδα δεν το έχει ανακοινώσει. Τέλος πάντων, εκτός από τον Woodkid λοιπόν, που ανυπομονούμε να δούμε, θα απολαύσουμε και Boy George. Τεράστιος καλλιτέχνης, τι να λέμε. Και Nick Waterhouse, το δεύτερο ελευκό φεστιβάλ 20 και 21 Ιουνίου. Χώρος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα. Πέρυσι να υπενθυμίσουμε ότι είχε λάβει χώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Ο Boy George, να πούμε ότι έρχεται για πρώτη φορά μετά από το Rockin' Athens του 1985. Και ο Nick Waterhouse είναι ο νέος αυτός καλλιτέχνης, ο οποίος μόλις έχει κυκλοφορήσει το δεύτερο του άλμπουμ με τίτλο Holy, σε πιο R&B ρυθμούς, αλλά λίγο ήπια τα συγκεκριμένα, κάπως soul R&B λοιπόν. Θα τον δούμε τώρα στο I Can Only Give You και θα έρθουμε πάλι σε λίγο. Το περασμένο καιρό λοιπόν έγιναν και ανακοινώσεις για τις κυκλοφορίες που θα γίνουν στις 19 Απριλίου στη Record Store Day και ανάμεσα σε αυτές η εταιρεία του David Byrne, η Luaka Bob, θα κυκλοφορήσει μια συλλογή από διασκευές και remixes στον Αφρικανό synth master William Onyebor. Τώρα έχουμε πάνω σε αυτό δουλειές από τους Vaccines, από το project του Caribou, Daphne, από Javelin, από JD Twitch. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά και οι Hot Chip έκαναν, έβαλαν το λιθαράκι τους στο συγκεκριμένο. Κάνανε μία διασκευή του Atomic Bomb. Εμείς όμως προς το παρόν θα περάσουμε να τους δούμε στο Wrestlers και ανυπομονούμε για αυτή την κυκλοφορία. Και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία λοιπόν, αλλά λίγο αναμενόμενη. Η Didi από τις Dum Dum Girls και ο σύζυγός της, ο Brandon Welch, τον Crocodile, τον οποίο θα απολαύσουμε και εδώ στο Plissken Festival φέτος, κυκλοφόρησαν το πρώτο single τους, το οποίο λέγεται Something That Feels Bad Is Something That Feels Good. Να πούμε ότι θα βγάλουν έναν δίσκο μέσα σε αυτή τη χρονιά. Λέγεται το project τους Haunted Hearts. Πάρα πολύ ρομαντικό, θα έλεγα εγώ. Initiation λέγεται το άλμπουμ και θα βγει στις 27 Μαΐου από την Zoom Music. Και να πούμε ότι γράφτηκε το 2012 και οι ίδιοι είπαν ότι είχαν τρυπώσει στο διαμέρισμά τους. Ήταν περιτριγυρισμένοι από πάρα πολλά βιβλία, Motown και Krautrock. Και εμείς ανυπομονούμε να δούμε τι θα έχει η συγκεκριμένη κυκλοφορία. Προς το παρόν όμως θα περάσουμε σε Bedroom Eyes από Dum Dum Girls, τις οποίες απολαύσαμε εδώ πριν από λίγο καιρό και τους είχαμε μιλήσει κιόλας και επανερχόμαστε για μια τελευταία φορά. Και παρακαλώ λοιπόν για μια τελευταία φορά σήμερα. Ανακοινώθηκε και το line-up του Lollapalooza. Μία με 3 Αυγούστου το Lollapalooza, το είπα λίγο περίεργα, δεν πειράζει, στο Grand Park του Σικάγο. Σαν και headliners θα είναι οι Arctic Monkeys, ο Eminem, ο Skrillex και οι Kings of Leon. Μαζί με τους Outkast, οι οποίοι θα κάνουν το τεράστιο πολύ αναμενόμενο reunion τους εκεί, και τον Calvin Harris. Επίσης θα παίξουν και οι Lordi, οι Broken Bells, οι Interpol, οι Churches, οι Cut Copy, Phosphorus, 975. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε εδώ. Blood Orange, Chromio. Αυτό είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο εγώ από την λίστα. Με συγχωρείτε, κάνω ένα μικρό διαχωρισμό. Θα κλείσουμε με Lee και Lee σήμερα και Get Some. Θα τα πούμε πάλι σε μία εβδομάδα από τώρα. Φιλάκια πολλά.